Coach, επιστροφή στις επιτυχίες για την ομάδα με ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Ένα σχόλιο για την αναμέτρηση. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, όμορφο παιχνίδι για τους άνθρωπους που ήταν γύρω και όποιοι βλέπανε το παιχνίδι. Για τους προπονητές, ιδιαίτερα για μένα, συγκεκριμένα σίγουρα ότι δεν ήταν αυτό που τα ήθελα. Όχι, δεν λέω το σκορ. Το σκορ ήταν θετικό για μας, αλλά όταν δεχτείς 3 γκολ, σίγουρα κάποια πράγματα δεν είναι καλά. Πιστεύω ότι είναι πρώτη-δεύτερη φορά σε ένα χρόνο και 7-8 μήνες που δεχτήκαμε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Άρα δηλαδή υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσο αφορά την αμυντική λειτουργία και αυτό είναι κάτι, ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά. Βέβαια, θετικό ήταν που παιδιά έχουν αντιδράσει και οι 3 φορές. Προηγηθήκαμε 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, τέλος πάντων, βάλαμε γκολ στο τέλος. Μπορώ να πω και λίγο μας γύριζε η τύχη, γιατί είχαμε και στις προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε, μπορώ να πω, καλά. Δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε φάσεις και είχαμε αρκετές φάσεις, αλλά χωρίς να βάλουμε γκολ. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν έχουμε πάρει περισσότερους βαθμούς. Φτάνοντας τώρα στην τελευταία καμπή του πρωταθλήματος, στα τελευταία παιχνίδια, τι στόχους έχει αυτή η ομάδα? Αυτή η ομάδα πρέπει να έχει στόχους πάντα να κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ αυτό είπα και πέρυσι και λέω φέτος. Φέτος σίγουρα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί πάντα είναι πιο δύσκολο να κρατηθείς πρώτη απάνω από να φτάσεις εκεί. Δηλαδή λέω αυτό γιατί πέρυσι, όπως γνωρίζετε, ήδη μας έχουν φύγει 8 ή 9 παιδιά. Όποια ίδια μπορούσαν να μείνουν και φέτος και να παίζουν στην K20 ηλικιακά. Αλλά εμείς έχουμε τέτοιο προγραμματισμό που είπαμε, αν ήταν καλύτεροι πέρυσι στην K20 και πήραν άνετα πρωτάθλημα, φέτος δηλαδή αυτούς ίδιους είναι χάσιμο του χρόνου. Δηλαδή. Καλύτερα να πάνε στην μια ομάδα β' εθνική που μπορούν να παίζουν, που τα παίξουν στο αντρικό ποδόσφαιρο, γιατί πάω θα τους χρειαστεί αύριο μεθαύριο και σίγουρα καλύτερη και μεγαλύτερη βελτίωση τα βγάλουν από αυτά τα παιχνίδια από να μένουν στην K20. Έχουν ανέβει αρκετά παιδιά από την K17, οποία μπορώ να πω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι για το ανταγωνισμό, για το πρωταθλητισμό που λέμε στην K20, γιατί είναι μεγάλη διαφορά K17 και K20. Και από εκεί και πέρα το στόχος μας είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί πάω και είναι μεγάλη ομάδα και τα παιδιά αυτά από αυτές τις ηλικίες πρέπει να μαθαίνουν να πάνε για όσο πιο ψηλούς στόχους είναι και να κάνουν πρωταθλητισμό.